Στις τρεις περιφέρειες της χώρας όπου καταγράφεται το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής περιλαμβάνεται η Κρήτη σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι κάτοικοι του νησιού ζουν κατά μέσο όρο στα 81 τους. Στην Ήπειρο και στο Βόρειο Αιγαίο το προσδόκιμο ζωής είναι στα 82 χρόνια. Μακάρι να ζήσουμε αλλά με ποιότητα, ποιοτικά χρόνια. Αν είναι πολλά και δυσάρεστα, καλύτερα να τελειώνουμε. Αφού η ημερομηνία λήξης υπάρχει, για ποιοτικά και πολλά θα ευχηθώ εγώ. Όλα παίζουν σημασία. Και η διατροφή και το άγχος και το στρες, όλα. Πολίτες αποδίδουν τη μακροζωία των κριτικών στη μεσογειακή διατροφή και στον τρόπο ζωής, που ειδικά στην Ήπεθρο είναι λιγότερο πιεστικός. Η διατροφή μας, ο ήλιος μας, η θάλασσα, όλα αυτά είναι παράδεισος. Μακάρι να τα είχαν και οι άλλοι. Και το καυσαέριο παίζει ρόλο. Όλα αυτά, η ένταση, ξέρω εγώ, όταν είναι σε μεγάλες πόλεις. Στα νησιά είμαστε πιο ήρεμοι. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της Eurostat για το προσδόκιμο ζωής το 2022 αποκαλύπτουν για μια ακόμη χρονιά πως οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 5,5 χρόνια περισσότερο από τους άνδρες. Ειδικότερα για τις γυναίκες, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση ήταν 83,3 χρόνια το 2022 και για τους άνδρες τα 77,9. Στη Λετωνία, οι γυναίκες ζουν 10 χρόνια περισσότερο από τους άνδρες και 8,7 χρόνια περισσότερο στην Εσθονία και τη Λιθουανία. Οι μικρότερες διαφορές μεταξύ των φύλων ήταν στην Ολλανδία, στην Ιρλανδία και στη Σουηδία. Γιατί λέτε? Γιατί καλά περνάνε οι γυναίκες. Ίσως να περνάνε καλύτερα ή το κλίμα που είναι πιο ψυχρό εκεί πέρα. Λιγότερο άγχος μήπως, να καλύτερα ίσως. Πιο καλούς άντρες. Γιατί ακούμε τόσα που έχουμε τρελαθεί αυτόν τον καιρό. Ξεχάσαμε αυτά που ξέρουμε. Η περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής είναι η Ισπανική κοινότητα της Μαδρίτης, καθώς φτάνει τα 85 χρόνια και ακολουθεί η περιφέρεια Τρεντίντο στην Ιταλία με 84 χρόνια. Από την άλλη πλευρά, μεταξύ των 5 περιοχών με το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, 4 ήταν στη Βουλγαρία και 1 στην Ουγγαρία.